Αλεύρι μοίρασε σήμερα ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Σερών, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σε όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του για το 2019. Ναι, έχουμε ακόμη μια διανομή, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάνουμε μια διανομή στα μέλη μας, τα οικονομικά τακτοποιημένα για φέτος, αλλά και όσοι θέλουν να ανανεώσουν μπορούν να το κάνουν στο χώρο της διανομής. Κάθε οικογένεια πήρε μια συσκευασία 10 κιλών από τοπικό αλευρόμηλο, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά. Οι ποσότητες διανεμήθηκαν από τα χρήματα του Ταμείου του Συλλόγου. Είναι μια δράση του Συλλόγου μας που γίνεται από χρήματα του Συλλόγου. Έχουν αγοραστεί από τοπικό μήλο των Σερών για να ενισχύουμε και τα τοπικά προϊόντα αλεύρι για να διανύμουμε στα μέλη μας. Κάθε οικογένεια θα πάρει 10 κιλά. Δεν υπάρχουν πλέον διανομές από την περιφέρεια ή κάποιο άλλο κρατικό φορέα. Και έτσι ο Σύλλογος Τριτέκνων από ίδιους πόρους προβαίνει σε αυτή την κίνηση αλληλεγγύης προς τα μέλη του εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Βέβαια, δεν υπάρχει πλέον διανομές, δεν υπάρχουν πλέον διανομές ούτε από την περιφέρεια ούτε από το Δήμο τους άλλους δεν υπήρχαν, αλλά από την περιφέρεια έχουν κοπεί όλες τις διανομές και από το κράτος γενικά δηλαδή που ερχόταν κάποιες διανομές από αποσυρώμενα προϊόντα δεν υπάρχουν. Μια κίνηση αλληλεγγύης να ενισχύσουμε και τα μέλη μας, να τους δώσουμε και ένα δώρο εν ώψη Πάσχα. Εφόσον η πολιτεία δεν μας βοηθά πλέον, προσπαθούμε μόνοι μας εδώ να κάνουμε κάτι για τα μέλη μας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων έρχεται σε επαφή με τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην προσπάθειά του αυτή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συνήθως εμείς πλησιάζουμε κάποιους παραγωγούς ή εμπόρους, όπως κάναμε πέρσι με τις πατάτες. Οι τοπικοί παραγωγοί ανταποκρίνονται στο θέλω μας. Φυσικά μας κάνουν καλύτερη τιμή για να δώσουμε κάποια προϊόντα στα μέλη του Συλλόγου Σερών, τους Τρίτεκνους.